Ο εμπρός γέλος από Κορώνου θα αποτελεί σύντομα σημείο αναφοράς για τους λάτρεις των καταδύσεων. Η έναρξη της πόντισης των τεχνητών υφάλων στη θαλάσσια περιοχή σηματοδοτεί την αρχή δημιουργίας του πρώτου καταδυτικού πάρκου της χώρας. Με τη βοήθεια ρημουλκού άρχισε σήμερα η πόντιση των τεχνητών υφάλων που μεταφέρθηκαν εδώ με πλωτή πλατφόρμα. Ερχόμαστε λοιπόν να δώσουμε μια άλλη εναλλακτική μορφή τουρισμού, να φύγουμε δηλαδή από την πεπατημένη ήλιος θάλασσα και να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Οι 44 τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάστηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ με χρήση τεχνολογίας που θα το καταστήσουν πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια προσπάθεια 2-3 ημερών που θα ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση, για να έρθει η επόμενη φάση που θα ποντίσουμε τα δύο πλοία. Σε ένα μήνα από σήμερα θα ποντιστεί το πρώτο πλοίο και λίγο αργότερα το δεύτερο πλοίο. Ευτυχώς την πόντιση θα την κάνει το πολεμικό ναυτικό, οπότε κερδίσαμε, εξοικονομήσαμε πάρα πολλά χρήματα εξαιτίας αυτού. Και μας και νιώθουμε φυσικά και πιο ασφαλείς. Οι έρευνες για την δημιουργία καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα άρχισαν πριν από 10 χρόνια από τα είδη ψαριών που εξερευνούν οι λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού και από τα χαρακτηριστικά του βυθού που συνήθως εντοπίζονται. Μέσα σε λίγους μήνες οι τεχνητοί ύφαλοι θα αποτελούν κομμάτι του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε μικρά όστρακα, μετά από λίγους μήνες θα έχει φύκια και πολύ γρήγορα φαντάζομαι ότι θα έρθουν και τα ψάρια. Θα είναι ένας προστατευόμενος χώρος, μια προστατευόμενη περιοχή, όπου θα μπορεί ακριβώς να έχει μόνο την τουριστική θαλάσσια αναψυχή. Το καταδυτικό πάρκο από Κορώνου θα έχει τρεις θαλάσσιες διαδρομές. Έχει για αρχάριους που είναι περίπου στο βάθος των 8 μέτρων και είναι και επισκέψιμες με τη μάσκα, δηλαδή με τη μάσκα και αναπνευστήρα μπορείς να δεις από πάνω. Θα δείτε ότι η θάλασσα έχει φοβερή διάβγεια γιατί η άμμος είναι λευκή, γι' αυτό μπορείς να δεις πάρα πολύ καλά. Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις στο χερσαίο τμήμα που προβλέπεται να διαμορφωθεί κατάλληλα, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμο να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2026.